Κλειστές ήταν το πρωί της Δευτέρας 20 Μαρτίου οι πόρτες εισόδου στο κτίριο της ΔΕΙΑ Σερών, καθώς οι εργαζόμενοι προέβησαν στην κατάληψη του κτιρίου με αφορμή τη συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΠΟΕ ΔΕΙΑ την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, ζητώντας την απόσυρσή του και κάλεσε τους εργαζομένους να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις, καθώς είναι αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση των νερών μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων ή μέσος ΔΙΤ. Χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε από την Ομοσπονδία μας ότι ενώ είχαν πει μετά τις στάσεις εργασίας που γίνανε από τις ΔΕΙΑ ότι θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο, τελικά πηγαίνει στη Βουλή σήμερα για να ψηφιστεί. Οπότε μας πιάσανε ξαφνικά χθες το βράδυ, οπότε προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει κάθε ΔΕΙΑ. Οπότε γι' αυτό και η κατάληψη και η απεργία. Γι' αυτό και η κατάληψη και σε αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 15 Τρίτου η Ένωση Δικαστών της χώρας μας ζητά με υπόμνημά της να αποσυρθούν οι επίμεχες διατάξεις του νομοσχεδίου για το νερό, γιατί όπως αναφέρουμε το νομοσχέδιο αυτό, η διαχείριση των υδάτων, η διαμόρφωση της υδατικής πολιτικής και οι συναφές αποφάσεις των παρόχων υπηρεσίας υδάτος απομακρύνονται από το κράτος και ανατίθενται στην αρμοδιότητα της νέας ρυθμιστικής αρχής. Με τον τρόπο αυτό χάνεται ο χαρακτήρας του πόσιμου υδάτος ως κοινωνικού αγαθού απαραίτητο για τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Παρόμοια υπομνήματα έχουν κατατεθεί από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και η Ένωση Υδατολόγων και Περιβαλλοντολόγων. Παρ' όλα αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά και ενώ υπάρχει και η απόφαση η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ που έλεγε ότι για την εξασφάλιση της υγείας των πολιτών δεν νοείται παρά μόνο ο άμεσος κρατικός έλεγχος στους παρόχους υπηρεσιών υδατός, παρ' όλα αυτά φέρνουν το νομοσχέδιο για ψήφιση. Ο πρόεδρος των εργαζομένων ΔΕΙΑ Σερών, Αθανάσιος Θοδωρίδης, τονίζει πως με το νομοσχέδιο αυτό η διαχείριση των υδάτων, η διαμόρφωση της υδατικής πολιτικής και οι συναφείς αποφάσεις των παρόχων υπηρεσιών υδατός απομακρύνονται από το κράτος και ανατίθενται στην αρμοδιότητα της δημιουργούμενης ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Φεύγουν οι αρμοδιότητες που ήταν στο πλαίσιο των τοπικών ΔΕΙΑ με το νόμο 1069 του 80 από την τοπική αυτοδιοίκηση, δίνονται αυξημένες αρμοδιότητες στη νέα ρυθμιστική αρχή, η οποία θα επιβάλλει αναδιοργάνωση στον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος, συγχωνεύσεις, συνενώσεις, θα αποφασίζει για τα έργα και τις υπηρεσίες και το σημαντικότερο το τιμολόγιο, που μπορεί να είναι ενιαίο για όλη τη χώρα. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που έχουμε να πούμε ότι η υπαγωγή του νερού στη ρυθμιστική αυτή αρχή θα αλλάξει το νερό και από κοινωνικό αγαθό θα το μετατρέψει σε εμπόρευμα. Στο πλευρό των εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ και το Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ Νομού Σερών. Η παρουσία των συνταξιούχων στη σημερινή εκδήλωση και διαμαρτυρία των εργαζόμενων στη ΔΕΙΑ έχει να κάνει ότι τι κάνουμε εμείς. Έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά, γιατί το τελευταίο πράγμα που έμεινε ήταν το νερό. Γιατί όλα τα ξεπουλήσανε. Και το νερό ακόμα που όταν ήμουν μικρός έβγαινα στο δρόμο και έπινα και δεν πληρώναμε καθόλου, σήμερα θέλουν να το ακριβοπληρώσουμε. Να βγαίνει και να διαμαρτύρεται, να βγαίνει στη γιορτή του αγώνα που είναι για μένα το πεζοδρόμιο και να διαμαρτύρεται. Όσο τους αφήνουμε, αυτοί θα παίρνουν ακόμα χειρότερες. Και λέω χειρότερες, μα τη χειρότερη πάνε να την πάρουν τώρα. Το νερό, ακόμη και το νερό, θέλουν να το δώσουν στους φίλους τους. Ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι τους? Και είναι ντροπή να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος. Λοιπόν, αν δεν διαμαρτύρεσαι, θα έχεις και τις συνέπειες. Όσοι δεν θέλουμε να έχουμε τις συνέπειες, βγαίνουμε. Αν γίνουμε περισσότεροι, θα σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο. Εν τω μεταξύ, συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 20 Μαρτίου, εκτάκτος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Σερών και εξέδωσε το ψήφισμα 63 του 2023 που αναφέρει πως συντάσσεται με τις θέσεις που κατατέθηκαν από την ΚΕΔΕ και την ΕΔΕΙΑ στη διαβούλευση του ήδη κατατεθέντος στη Βουλή σχεδίου νόμου μετανομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Ζητεί την κατάλληλη επαναδιατύπωσή του ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο υπαγωγή των ΔΕΙΑ στη ΡΑΕ που μετανομάζεται πλέον σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων. Η υπαγωγή αυτή συνιστά άμεση και ευθεία παρέμβαση στον ιδρυτικό νόμο των ΔΕΙΑ, τον οποίον παρακάμπτει και ανατρέπει το παγιωμένο καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των ΔΕΙΑ. Ζητεί την κατάλληλη επαναδιατύπωσή του ή και απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων,
ώστε να απαλληφθεί κάθε διάταξη που παραπέμπει σε διαδικασία άμεσης ή έμεσης ιδιωτικοποίησης του φυσικού πόρου που λέγεται νερό. Υπενθυμίζει τις αποτυχημένες προσπάθειες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και πόλεων όπως το Παρίσι και το Βερολίνο για ιδιωτικοποίηση των παροχών ύδατος και την επιστροφή τους στο πρώτερο καθεστώς ελέγχου της διαχείρισης και τιμολόγησης του νερού από την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος. Επισημαίνει πως οι ΔΕΗΑ αποτελούν κοινοφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δημόσιο αγαθό, ιδρύονται από τους Δήμους, ανήκουν στους Δήμους και στις οικίες τοπικές κοινωνίες, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών και δρούν μονοπωλιακά στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, συνεπώς στον τομέα λειτουργίας της κάθε ΔΕΗΑ δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο που να έχει ανάγκη εποπτείας, ελέγχου και ρύθμισης από μία ρυθμιστική αρχή. Τέλος, υπενθυμίζει τις σχετικές με τη λειτουργία ΣΔΙΤ στα δίκτυα ίδρυυσης της χώρας μας, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και τις επιφυλάξεις που επισήμως διατυπώθηκαν για το εν λόγω νομοσχέδιο από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και την ίδια τη ΡΑΕ.